Σε ικανοποιητικό βαθμό αξιοποιήθηκε το πρόγραμμα που στόχευε σε μικρές και αμεσές επιχειρήσεις στον τουρισμό, τονίζει ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Τάτσης Γιαννακίδης, γεγονός που αποτυπώνει και τις δυνατότητες που έχει η περιοχή, ώστε να αποτελέσει σημαντικό προορισμό, αρκεί βέβαια να υπάρχουν συνέργειες όλων των εμπλεκόμενων φορέων και αρχών. Είναι σαφές ότι το επόμενο διάστημα πρόκειται να ενεργοποιηθούν και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που αφορούν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ενώ όσον αφορά το κομμάτι του τουρισμού, τα συμπεράσματα τα οποία μπορούμε να βγάλουμε από το προηγούμενο πρόγραμμα που αφορούσε μικρές τουριστικές επιχειρήσεις είναι ότι υπήρχε αυξημένο ενδιαφέρον, δεδομένου ότι είχαμε ένα προϋπολογισμό στα 120 εκατομμύρια, αλλά το ενδιαφέρον που είχε κατευθεί ήταν τόσο μεγάλο που προχωρήσαμε στην αύξηση του προϋπολογισμού στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι αυτό το πρόγραμμα που είχε ως στόχευση μικρές και τουριστικές επιχειρήσεις έχει αξιοποιηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό, από ό,τι θα μπορούσα να πω, και από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, διότι ο τουρισμός αποτελεί ένα από τα ισχυρά όπλα της ελληνικής οικονομίας και είναι στοίχημα συνολικά για την περιοχή να καταφέρουμε να αναβαθμίσουμε ακόμα περισσότερο τις υπηρεσίες που παρέχουμε στο κομμάτι του τουρισμού, προκειμένου να μπορέσουμε και σε επίπεδο Ξάνθης και σε επίπεδο Κομωτινής να κρατήσουμε πολλούς από τους Βαλκάνιους, οι οποίοι χρόνο με το χρόνο όλο και περισσότεροι επιλέγουν την περιοχή μας για διακοπές. Και είναι επίσης σημαντικό και να επεκτείνουμε, να εργαστούμε προκειμένου να επεκταθεί η τουριστική σεζόν, να μπορέσουμε να πάμε σε τουρισμό όλο το χρόνο, όχι μόνο αξιοποιώντας τον ήλιο και τη θάλασσα και τις παραλίες μας, αλλά όλο τα πλεονεκτήματα, όλα τα πλούτη που έχει η περιοχή μας, σε όλα τα είδη του τουρισμού που μπορούμε να αναπτύξουμε και να προωθήσουμε και να επενδύσουμε σε αυτό. Για να καταφέρουμε να έχουμε πιο συγκεκριμένα, πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, απαραίτητο είναι και η βούληση για συνέργεια μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, και της κεντρικής κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών φορέων. Συνέργειες και συνεργασίες πάνω σε ένα συγκεκριμένο πλάνο, το οποίο έχει αποτυπωθεί στο Περιφερειακό Συνέδριο τον Νοέμβρη του 2017, όπου αποτελεί επί της ουσίας ένα κοινό μπούσουλα, ένα κοινό σχέδιο άμεσων προτεραιοτήτων και στοχοθεσίας, προκειμένου συνολικά η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης να καταφέρει να κάνει τις απαιτούμενες υπερβάσεις. Χρηματοδοτικά εργαλεία διαθέτει όμως και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως αυτό του Λίτερ, όπου ο νομός Ξάνθης ξεπέρασε επιτέλους τις ανομαλίες του παρελθόντος και πλέον μπορεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που ανοίγονται κυρίως μέσα από τη σύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα με τον τουρισμό. Και είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι και ο νομός Ξάνθης έχει υπερβεί την ανομαλία του παρελθόντος, το να εξαιρείται από ένα τόσο πολύτιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, επειδή δεν είχε αναπτυξιακή ο νομός. Με βάση την εκδήλωση ενδιαφέροντος που υπήρχε όσον αφορά προσκλήσεις του προγράμματος Leader, βλέπουμε ότι όντως ήταν κάτι το οποίο το είχε ανάγκη και η τοπική οικονομία. Υπάρχει διαθεσιμότητα και είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό ότι παρατηρείται μια αυξημένη κινητικότητα και από πλευράς τοπικής αυτοδιοίκησης όσον αφορά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για αξιοποίηση και αυτού του χρηματοδοτικού εργαλείου. Τόσο ο πρωτογενής τομέας, η απόπειρα εκ νέου σύνδεσης της μεταποίησης με τον πρωτογενή τομέα, η ενίσχυση του τουρισμού και η σύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα με τον τουρισμό είναι κομβική σημασία ζήτημα, προκειμένου να καταφέρουμε να ενισχυθούμε συνολικά και συντεταγμένα και σε αυτούς τους οικονομικούς τομείς, με απαραίτητο όρο να υπερβούμε και να ξεφύγουμε από παθογένειες και κακό κείμενα του παρελθόντος που μας οδήγησαν και στην καταστροφή και στη μη ορθολογική διαχείριση και στην αδιαφάνεια των όποιων χρηματοδοτικών εργαλείων.